Για τη σάχερ θα χρειαστούμε 6 ασπράδια, 6 κρόκια αυγού, 70 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 160 γραμμάρια βούτυρο, 130 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 160 γραμμάρια αλεύρι, 180 γραμμάρια κουβερτούρα, 200 με 250 γραμμάρια μαρμελάδα βερίκοκο. Και για το γλάσο, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 140 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια κουβερτούρα. Να σου δώσω να μου χωρίσεις τα αυγά. Τα αυγά, ναι. Θέλουμε 6 κρόκι, 6 κρόκι, 6 ασπράδια. Καλά, σαν το σπίτι μου, Σαν το σπίτι σου. Μπορεί να τα κάνεις κατευθείαν στους κάδους. Οκ. Okay. Θα χτυπήσουμε τους κρόκους μαζί με το βούτυρο και την άχνη και τα σπράδια σε μαρέγκα. Πρώτα, επειδή χρησιμοποιούμε πάντα ένα μίξερ στο σπίτι, πρώτα θα χτυπήσουμε το βούτυρο και στο τέλος θα χτυπήσουμε τα σπράδια. Οπότε έχουμε δύο κάδους, okay. Μπορεί να τα χωρίσεις εκεί. Okay. Ή χώρισέ μου καλύτερα τους κρόκους εδώ και τα σπράδια εδώ. Okay. Να κάνουμε πιο σωστά τη δουλειά μας. Ο άλλος ο κάδος είναι εδώ. Θέλουμε 6 αυγά, έτσι, μισά-μισά. Ναι, ναι. 160 γραμμάρια βούτυρο. Προτιμότερο να το έχουμε εκτός ψυγείου, να έχει μαλακώσει όπως είναι εδώ. Με ένα μαχαιράκι. 6 είπες, 6-6. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò. Di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Λοιπόν, βάλαμε 160 γραμμάρια βούτυρο και 70 γραμμάρια άχνη θα βάλουμε. Να ζυγίσω εδώ. Λοιπόν, 70 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Και πάμε με το φτερό. Mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata dell'immiga che ci ride. Λοιπόν, το χτυπάμε, ναι. Σιγά σιγά ένα τον κρόκο. Και ωραία αυγά, είδες φρέσκα φρέσκα, ναι, γιατί ναι, δεν έχει σπάσει καθόλου ο κρόκος. Παράλληλα θα πάρουμε σοκολάτα. Θέλουμε 160 γραμμάρια. Αυτό είναι κυβάκι, αλλά μπορείς να το ζυγίσεις. Okay. Θα το λιώσουμε ή στα μικροκύματα ή στο Ben Marie. Δεν είναι εντάξει. Ναι. Βάλε να λιώσει τα μικροκύματα. Πόσα λεπτά? Στα 500 βατ, για να μην την κάψουμε. Και ξεκινάμε με 1,5-2 λεπτά να κατέβουμε και ξαναδιβάζουμε στα μικροκύματα για να μην μας καεί. Ή στο Ben Marie νερό με ένα μπολ πάνω από το νερό, αλλά να μην εφάπτεται στο νερό. Και καούμε και βγάζει ατμούς και καταστρέψει τη σοκολάτα. Το βούτυρο είναι τέλειο γιατί ήταν σε ειδική θερμοκρασία που το χτυπήσαμε. Δεν ήταν πολύ παγωμένο. Αν είναι παγωμένο πολύ, θέλει περισσότερο χρόνο. Περιμένει. Εδώ, που είναι η ζυγαριά εδώ. Έχουμε το ασπράδι, που είναι από 6 αυγά. Και θα βάλουμε 130 γραμμάρια ζάχαρη. Κρυσταλλική από την αρχή. Και τώρα χτυπάμε τη μαρέγκα μαζί με το σύρμα. Η μαρέγκα είναι έτοιμη, η σοκολάτα νομίζω θα έχει λιώσει. Τέλεια, ναι, ναι. Τι ωραίο πράγμα να είσαι καλούς συνεργάτες. Grazie, mi piace. Grazie. Grazie. Θα μάθω και ιταλικά. Εδώ. Λοιπόν, μου αφήνεις εδώ τη σοκολάτα. Χρειάζεσαι εδώ... όχι, δεν το θέλω. Είσαι άψογος, να έχω τη συνταγή μου εδώ. Και θέλουμε τώρα αλεύρι 160 γραμμάρια, το οποίο θα το κοστινήσουμε. Yes,
Με το βούτυρο, τους κρόκους και την άχνη, χτυπημένη εδώ, έτσι. Yes, thank you. Και ρίχνουμε εδώ τη σοκολάτα. Αφήνω. Που έχει λιώσει. Τώρα, είναι να ρίξουμε το αλεύρι. Okay. Δεν το ρίχνουμε, για να μαλακώσει λίγο το μείγμα, θα βάλουμε τη μισή μαρέγκα. Okay. Κοίτα τι ωραία η μαρέγκα. Ωραία, τώρα μπορείς να μου ρίχνεις σιγά σιγά αλεύρι, σαν βροχή. Και βάζουμε και την υπόλοιπη μαρέγκα. Το χρειαζόμαστε άλλο τον μπολ? Όχι. Τι θέλω να κάνεις? Να πάρεις αυτό και να μου βάλεις λίγο αλουμινόχαρτο κάτω. Να το σηκώσεις μέχρι εδώ. Okay. Το αλουμινόχαρτο το πάμε... είναι εδώ. Ως ότου πλύνω τα χέρια μου. Σε βάση? Ναι, σε και είναι τη βάση πάνω. Okay. Άψογος. Πάνω πιθώ. Αν δεν έχουμε τσέρκι, σε ένα 24 ταψάκι θα το βουτυρώσουμε και θα το αλευρώσουμε. 24. Ψήνουμε 50 με 60 λεπτά στους 170 βαθμούς. Αλλά εγώ, επειδή είμαι καλό παιδί και οργανωμένος, έχω και ένα ψημένο. Λέω πώς και δεν μας πετύχει αυτό. Δικό σου. Okay. Στο φούρνο. 170. Για 50 με 60 λεπτά. Τώρα τι θα κάνουμε? Τι κάνουμε? Θα κόψουμε την κρύα σάχαρη που έχουμε, ναι, στη μέση. Τη βάση, ναι. Θα βάλουμε μαρμελάδα και θα καλύψουμε όλη την περιφέρεια, όλη το κέικ με τη μαρμελάδα, για να μπορέσουμε να το γαλαξάρουμε. Okay. Και θα πάμε στην τεχνική που λέγαμε να δούμε. Εντάξει, φέρ' το μου. Yes. Με ένα μαχαιράκι. Και πώς βγαίνει ωραία. Και καλύτερα το κάνουμε από την ανάποδη, γιατί είναι πιο ίσο. Ναι, ναι, ναι. Επίπεδο. Ευχαριστώ. Τώρα, με την παλάμη μας το πιάνουμε εδώ και το κόβουμε στη μέση. Δεν σας ταλαιπωρώ, δεν το κόβετε στα 3 ή στα 4. Μία φορά. Παίρνουμε μαρμελάδα. Βερίκοκο. Θα μου πει κάποιος, μπορούμε να βάλουμε κάποια άλλη μαρμελάδα? Μπορείτε να βάλετε. Παραδοσιακά όμως, στη σάχερ βάζουν βερίκοκο. Θα την αφήσουμε λίγο να στεγνώσει, να καθαρίσουμε και να ετοιμάσουμε το γλάσο. Είμαστε έτοιμοι για το περιβόητο γλάσο, έτσι. Είναι απλό να το φτιάξουμε. Ναι. Θέλει λίγο δουλειά. Δεν είναι τίποτα, είναι τρία υλικά. Θέλουμε το 140 γραμμάρια νερό, μπορείς να ανοίξεις την εστία, ξέρεις να ανοίξεις. Ναι. Μπράβο. Εδώ, εδώ πατάς. Και βάζω full. Ναι. Θα βάλουμε 400 γραμμάρια ζάχαρη. Και 200 γραμμάρια θα μου κόψεις τη σοκολάτα. Παρόσω τώρα. Πάρτε εδώ. Έλα. Πάρτε. Αχ, σου δώσα δύο, sorry. Εντάξει, είναι 200, ναι, τη βάζουμε 200. Όλοι, Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν μέσα στο νερό. Ναι, ναι, κατευθείαν μέσα στο νερό. Όλα μέσα στο νερό. 400 ζάχαρη.
Και θα χρειαστούμε μία ψυχρή επιφάνεια σαν μάρμαρο. Αυτό είναι μάρμαρο, mm-hmm. η γρανίτης, ή αν δεν έχουμε, τέλος πάντων σε μία επιφάνεια ότι έχουμε στο σπίτι. Και με μία σπάτουλα θα κρυώσουμε αυτό το μείγμα και θα αρχίσει να ζαχαρώνει ελαφρώς. Το ρίχνουμε, κοίτα τι ωραίο που είναι. Τώρα θέλει λίγο ώρα αυτό να κρυώσει, γιατί είναι πολύ ζεστό, 108 βαθμοί. Και να ξέρουμε ότι η ζάχαρη κρατάει θερμοκρασία. Αλλά ωραίο, ε. Αρχίζει και δεν είναι. Κοίτα πως γίνεται πυκτό. Και τώρα η θερμοκρασία πότε θα την καταλάβουμε? Να μας κρυώσει τελείως, να ακουμπήσουμε το χέρι μας, mm-hmm. να είναι κρύο. Να είναι κάτω από... Θέλεις πατουλάρισμα. Ναι, θέλει. Είδες τι ωραία που έχει φίξει. Βεβαίως. Και να ξέρουμε κάτι, αν μας φίξει και παραπάνω, δεν έχουμε πρόβλημα. Και να το ξεχάσουμε δύο ώρες, επανέρχεται τότε. Όταν σου άρεσε μπαίνει η κατσαρόλα. Ναι. Οπότε. Στη φέρνω κάτω. Ναι, κάνουμε λίγο το μάρμαρο εδώ. Μπράβο. Και το μαζεύουμε. C'è la macchina dei dischi che va. Tanta musica per noi suonerà. Λοιπόν, έχουμε δει, κοιτάτε πως έχει γίνει τώρα, όσο κρυώνει, σκληραίνει. Το ξαναζεσταίνουμε. Πάλι στο δυνατό? Ναι, ναι, ναι. Ή θα είμαστε πιο προσεκτικοί επειδή έχει πέσει? Λίγο, ναι, αλλά θα το ανακατεύουμε συνεχώς. Ανακάτευε το σύ. Ναι. Έχουμε βάλει το γλυκό μας στη σάχερ σε μία σίτα για να μπορέσουμε να το γλασάρουμε. Και τουλάχιστον πριν το κόψουμε, θέλουμε να το αφήσουμε μισή ώρα με μία ώρα να κρυσταλώσει το γλάσο. Δεν το μεταφέρουμε από τη σίτα πριν μισή ώρα, μία ώρα. Λοιπόν, είναι έτοιμο, πολύ καλό. Δεν έχει γίνει νερό όπως ήταν πριν, για να κάτσει το γλάσο. Και το αδειάζουμε όλο, κοίτα τι ωραίο. Άλλο. Όχι, ευχαριστώ. Κάνουμε γρήγορες κινήσεις. Μια απορία. Βεβαίως. Πώς μπορούμε να βγάζουμε αυτές οι μπουρμπουλιτρούτσες που έχουν... Με μια βελονίτσα. Μόνο, ε. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όχι, γιατί παίρνουν αέρα από ναι, κάτι. Ναι. Τώρα αυτό είναι και από τη μαρμελάδα. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε το γλυκό, αλλά ήθελα να σου πω και κάτι, σαν Ιταλός που είσαι, να σου πω πόσο θαυμάζω την ιστορία σας που έχετε μεταφέρει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο γαστρονομίας. Και στα αγγλικά και στα αγγλικά. Ναι. Αλλά όλα ξεκινάνε από τη Ρώμη, έτσι. Από εκεί είμαι. Τι άλλο θα έλεγε. Πού να ξεκινάγε. Πάντως μπράβο σας, είναι πάρα πολύ ωραίο και το κρατάτε αυτό.